στούντιο που δίπλα μου είναι ο υποψήφιο ευρωβουλευτή του πράσινου κινήματο Αλέξη Γεωργούλη. Τι κάνετε, Τι κάνετε. Είστε καλά. Να χαρά, εσεί. Είστε η πρώτη... είναι η πρώτη φορά που φιλοξενώ κάποιον από το πράσινο κίνημα. Ναι, και νομίζω ότι θα έχουμε κι άλλε τέτοιε φιλοξενίε. Θα τα πάρω όμω με, ναι, σειρά... και με, με τη σειρά. πολύ καινούριο. Θα τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί δεν είστε ένα άγνωστο πρόσωπο. Ναι. Yeah. Του αντίον, θα έλεγα. Πιθανόν να είστε και το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο από όλου όσου κατεβαίνουν στι ευρωεκλογέ. Μα Θέλω να ρωτήσω το εξή. Ήταν σε ένα άλλο κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίο για μια υπόθεση για την οποία δεν μάθαμε ποτέ αν συνέχισε, αν έγινε κάτι, χωρί να σεβαστεί καν το τεκμήριο τη αθωότητα, διότι δεχτήκατε μια καταγγελία πάρα πολύ σοβαρή, ένα τρομερά σοβαρό θέμα, Αλλά εσεί απαντήσατε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Χωρί να τελεσυδικήσει αυτό, σα διέγραψαν. Ναι, και να σημειωθεί ότι ακόμα και τώρα δεν υπάρχει κανένα είδου ε, ποινική δίωξη. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή να, να διώκουμε. Κάτι δηλαδή, που... μισό λεπτό δεν έχει ασκηθεί κάποια δίωξη. Όχι, καμία. Θα με τρελάνετε γιατί πρέπει να το καταλάβω αυτό τώρα. Ναι, γιατί... Αυτό προσπαθώ να καταλάβω δεν και είμαι εγώ. Με τόσου μήνε, δηλαδή πάνω από ένα χρόνο, προσπαθώ να καταλάβω και εγώ πώ εδώ πήρε ένα τέτοιο ε, είδου πρόσημο. Δεν ε, έγινε, στα κατα... μίδια, δεν έγινε ενώ... καταγγελία, ναι. μήνυση, αγωγή, δεν ξέρω κάτι. Ε, καταγγελία έχει γίνει. Βεβαίως, καταγγελία δημόσια, ναι. ναι, ναι στο αλλά μετά από τόσο ναι, καιρό δεν υπάρχει καμία ποινική δίωξη. Άρα δεν έχετε κάποιο θέμα δίωξη. Όχι και αυτό ήταν ο τρόπο, ο λόγο για τον οποίο είπα να καθίσω να βάλω λίγο. Τα πράγματα πάνω στο τραπέζι και να σκεφτώ γιατί και αν θα ήθελα να κατέβω ξανά στι εκλογέ. Όχι να πιέσω το ΣΥΡΙΖΑ, με τι αιτιολογιατή τι σα. Ε, να υπογραμμίσω εκατοστή φορά ότι δεν με έδιωξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ε, κάναν δηλώσει, ο κ. Εγώ έφυγα. έφυγα ναι, ακριβώ. Ε, εγώ έφυγα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δήλωσα παντού και πιεσμένοι από αυτού. Ε, όχι πιεσμένο από αυτού. Ε, πολύ γρήγορα αντέδρασα και είπα, γιατί το έμαθα την Παρασκευή και τη Δευτέρα ήταν να γίνει η ανακοίνωση για την αίτηση τη άρση τη ασυλία μου. Δηλαδή κάτι πολύ ήπιο. Άρση, εδώ δεν μου λέτε ότι δεν υπάρχει καμία ποινική διαδικασία. Όχι, Κάνει, οι, οι αρχέ κάνουν αίτηση άρση ασυλία για να μπορέσουν να με καλέσουν, να μπορέσουν Έχει. να ψάξουν πράγματα κτλ. Οπότε και εγώ γι' αυτό δήλωσα κατευθείαν ότι πρέπει να, να γίνει άρση ασυλία γρήγορα. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά γίνονται όταν ακολουθεί μια ποινική διαδικασία. Αλλιώ πώ. Ναι, αλλιώ πώ. Αυτό είναι το θέμα. Και το βασικό είναι για να το ξεκαθαρίσω, γιατί πολλέ φορέ με ρωτάνε ότι σε έδιωξε. Και καλώ σα ρωτάνε, γιατί αυτά τα πράγματα πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Ναι. Ε, εγώ υπέβαλα κατευθείαν παρέτηση με το που το έμαθα. Αυτό που δείκνύεται άλλωστε και από τι ημερομηνίε που έχουν τα email Έλα, και τι ώρε που έχουμε ανταλλάξει. Όχι, ότι αν κάποιο θέλει να αντιδικήσει πάνω σε αυτό, να εντάξει. Υπάρχε... εδώ, εδώ. υπάρχουν ναι, να από, τα, επιχειρήματα. Ε, και το θέμα ήταν ότι εγώ αποφάσισα να φύγω πολύ γρήγορα από αυτό το σχήμα γιατί να μην πάρει πολιτικέ διαστάσει. Γιατί Άρα, ήταν μια εβδομάδα λογικό, λογικό. πριν τι εκλογέ και είπα, παιδιά, εγώ δεν θέλω να επηρεάσω τίποτα τύπου. από όλα αυτά. Ναι. Και θέλω να σα ρωτήσω τώρα πάνω στο επόμενο βήμα. Πήρατε μια γεύση από την πολιτική τα πρώτα χρόνια. Ναι. Θεωρείτε ότι κερδίσατε. Είστε ένα διάσημο άνθρωπο, ένα καλό ηθοποιό, επιτυχημένο πολύ στη δουλειά του και ξαφνικά βρίσκεστε τώρα εν μέσω ενό πολιτικού περισσότερο στο τέλο. Ναι, αυτό ήταν, ήταν, και ο ζυγό, α πούμε, τα υπέρ και τα κατά που έπρεπε εγώ να βάλω στο μυαλό μου και να δω αν θα ήθελα να ξανακατεύω. Αυτό που είδα στην πενταετία που πέρασε ήταν κάτι το οποίο δεν είχα αίσθηση, ε, τουλάχιστον από πρώτο χέρι, από τόσο κοντά, ότι μπορεί να συμβαίνει. Και αυτό ήταν ότι η πολιτική μπορεί να αλλάξει τα πράγματα τελικά. Η πολιτική με ήττα, άρα και η πολιτική με ομικρονιώτα. Γιατί μέσα σε αυτό το πεδίο που εγώ έδρασα, που ήταν του πολιτισμού και εκεί εξ αρχή είπα ότι θέλω να δράσω, είδα ότι μπορούμε να φέρουμε. Με μεγάλε αλλαγέ και να σηκώσουμε πολύ ψηλά τον πολιτισμό. Δώστε μου ένα που... παράδειγμα. Είναι ενδιαφέρον να το ακούσουμε. Ένα πάρα πολύ, δηλαδή. πολύ καλό παράδειγμα. Ήμουνα, και... Ήμουνα σε ένα ε, φάκελο, ο φάκελο για την ε, πολιτιστική ατζέντα τη ε, Ευρώπη, σκιώδης εισηγητή εκεί μαζευτήκαμε δηλαδή όλα τα κόμματα και συζητάμε ε, τι να κάνουμε για την πολιτική ατζέντα η οποία, για την πολιτική ατζέντα η οποία είναι. ναι έρχεται από την Κομισιόν Μάλιστα. και είπα μέσα σε όλα αυτά θα ήθελα να βάλουμε κάποιες παρατηρήσεις κάποιες τροπολογίες που να αφορούν τις αντιδικίες που έχουνε Κράτη-μέλη πολιτιστικής διαφοράς ε, ε, αντιδικής, πολιτιστικής κληρονομιάς, κλείνοντας το μάτι σε εμά, με τρίτες χώρες, κλείνοντας το μάτι προς την ε, Μεγάλη Βρετανία. Uh -huh. Και η απάντηση τότε ήταν, όπως κανονικά θα έπρεπε να είναι, ότι είναι κομμάτι της Ελλάδας, υπόθεση της Ελλάδας και της Μεγάλης Βρετανίας. Εμείς δεν μπορούμε να επισέρθουμε. Είναι αυτό που λένε εδώ και τόσα χρόνια. Βρείτε τα είναι μεταξύ σα, βρείτε τα. Άρα πρέπει. Το, τι μπορεί να κάνει ένα ευρωβουλευτή. Εκεί. αυτό είναι που πρέπει να κάνει ο ευρωβουλευτή κάθε φορά. Εκεί δευτερολόγησε και είπα, παιδιά, γιατί ήμασταν γνωστοί ουσιαστικά, ε, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι το σύμβολο τη Ευρώπη, που είναι η δημοκρατία, αφήνει το σύμβολο τη δημοκρατία, ένα μνημείο παγκόσμια κληρονομιά, στο, στου ώμου, στι πλάτε μια μικρή χώρα, πολύ σημαντική βέβαια, αλλά μια μικρή χώρα, να ε, μεριμνήσει την αρτιότητά του απέναντι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο κράτο που είναι η Μεγάλη Βρετανία. Υπήρξαν διεξηφισμοί πολιτισμένα πάντα Μάλιστα. και στο τέλο καταφέραμε και περάσαμε μια τροπολογία που αυτή τη στιγμή αυτή η τροπολογία καλεί την Επιτροπή να λάβει το μέρο τη Ελλάδα, εάν και εφόσον η Ελλάδα το προχωρήσει, υπέρ τη Ελλάδα σύμφωνα με τη διακήρυξη τη UNESCO όσον αφορά για τι πολιτιστικέ κληρονομιέ. Μάλιστα. Μιλάμε πάντα φυσικά Αυτό για τα, σημαίνει... του Για τα, ναι, τα του Παρθενώνα. Κλείνοντα το μάτι, η τροπολογία είναι γενικότερη, αλλά εκεί και, και, κάτι που και κάνοντας αυτό. Αντίστοιχα, να είναι ότι τα αυτό. λέω μάρμαρα και όχι γλυπτά, με διορθώσαν οι καθηγητέ. Ε, μαρμάρινα είναι και τα γλυπτά. Τα λένε μάρμαρα ναι. για κάποιο ναι. λόγο, δεν έχω καταλάβει. Ναι, ναι. ναι. Δεν είναι κάποτε σίγουρο. τα λέγανε Ελγύνια και πολύ σωστά το αλλάξανε. Αυτό και γίνεται μόλι Ναι, Είναι μια από τι λέξει που κατά είναι στη μόδα. Ναι, απλώ να υπογραμμίσω την αλλαγή που υπάρχει σε αυτό. Η υπόθεση αυτή πάντα ήταν στην ελληνική ατζέντα. Δηλαδή, όταν η Ελλάδα ήθελε να. Τώρα μπορούμε να ανυψώσουμε την υπόθεση αυτή σε ευρωπαϊκή ατζέντα. Οπότε, αν η Αγγλία αποφασίσει να μην ξανασυζητήσει. Ευρωπαϊκό το πια. Θα πρέπει ναι, να περάσει στην, να, να, απορρίψει την ευρωπαϊκή ατζέντα και όχι την αγγλική ατζέντα. Άτανοητο, που το είδαμε αυτό πριν από μερικού μήνε, που ο Πρωθυπουργό πολύ άσχημα αποφάσισε, ο τη Αγγλία πολύ άσχημα αποφάσισε να μην κάνει το προσχεδιασμένο meeting που είχε με τον δικό μα τον Πρωθυπουργό όσον αφορά τα γλυπτά του Παρθενώνα. Μια άλλη ερώτηση που φαντάζομαι θα σα έκαναν αν περπατάτε στη Λάρισα ή στην πλατεία Ταχυδρομείου. Σα βλέπει ένα παλιό γνωστό και σα λέει το εξή. Κύριε Γεωργούλη, εσεί είστε πιο διάσημος από το κόμμα με το οποίο κατεβαίνετε. Μήπω θα μπορούσατε να κατέβετε με ένα πιο mainstream κόμμα, θα εκλεγώσταν είμαι βέβαιο. Μ' αρέσει πάρα πολύ που υπογραφήσατε την πλατεία του Αχιδροπίου γιατί την... πώς... <laughs> είναι ένα άσυγμα κατά τεθένα, για την ε, Λάρισα. Ε, ναι, ο λόγος που συνεργάστηκα Έλετε στο με στο το αλκαζάρ, πράσινο... στο αχέ... Όχι, <laughs> καλύτερα εκεί γιατί εκεί πίνουμε τον καφέ μας και έχουμε αστεία. καλύτερη περισσότερη ώρα να συζητήσουμε. Ε, θα έλεγα ότι ο λόγος που συνεργάστηκα και συμπορεύομαι μαζί με το... Πράσινο κίνημα, αφορά περισσότερο την ιδεολογία που έχουν και τον τρόπο που, που ε, πλησιάζουν, βλέπουν τα πράγματα. Εννοώ με αυτό, ότι είναι, έχουν πράσινη συνείδηση. πράσινη συνείδηση μέσα έχει και τον πολιτισμό. Δεν μπορεί να υπάρξει πράσινη συνείδηση χωρί πολιτισμό και δεν υπάρχει πολιτισμό χωρί πράσινη Φαίνεται συνείδηση. Έτυχε ότι ο Πέτρο Κόκαλη είναι μια ιδιόμορφη προσωπικότητα. Εγώ τον γνωρίζω καλά και εσεί φαντάζομαι πια. Είναι μια πολύ ιδιόμορφη προσωπικότητα. Είναι ένα άνθρωπο που θα μπορούσε να εργόνος είναι μια πολύ πλούσια οικογένεια πια, θα μπορούσε να απολαμβάνει τη ζωή του. Ο ίδιο μοιάζει να ζει μια πιο ασκητική ζωή, και να έχει βάλει ε, σκοπό τη ζωή του να, να υπερασπιστεί αυτά τα θέματα. Να, Όμως... πω, να πω για τον Πέτρο Κόκαλη: ότι Έχουμε συμπορευθεί ε, μέσω του ΣΥΡΙΖΑ ε, αρκετά χρόνια μέσα στην, Ευρωπαϊ... μέσα στην ε, Βουλή, την Ευρωπαϊκή. Και θέλω να πω ότι είχαμε πολύ καλή σχέση και πολύ καλή Ωραία. συνεργασία. Με με και την πραγματικά θαυμάζω τον τρόπο Γιατί τον δεν πήγατε με τον Πέτρο Κόκαλη, Γιατί πρέπει να έχετε 15 κόμματα. Ναι, δεν είναι 15. Αυτή τη στιγμή είναι δύο συνιστώσει μέσα στο πράσινο κίνημα. Έχει κι άλλοι, έχει κι άλλους ε... ε, Αλλά ουσιαστικά δύο κόμματα κατεβαίνουν αυτή τη στιγμή. Εγώ είπα αυτό γιατί ναι. τον Μέτρο Κόγκαλ τον ξέρω και μπορώ να μιλήσω για αυτό. Ναι. Έχει και ένα τρίτο ναι. κόμμα οικολόγων. Γιατί είστε 50 κόμματα, δηλαδή. Και... Από Ως... το 2015, πήγαμε ήμασταν 50. Ενώ... Όχι, δύο συνιστώσει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δύο κόμματα υπάρχουν που κατεβαίνουν. Είναι το πράσινο κίνημα και είναι και ο κόσμο του Πέτρου Κόκαλη. Ε, τώρα, γιατί δεν έχουμε συνενωθεί είναι περισσότερο οι δύο πρόεδροι θα έπρεπε να αποφασίσουν τι θα έπρεπε να κάνουν με αυτέ τι. Έχετε διαφορέ μεταξύ σα. Γιατί τώρα μια απευθύνεστε στον κόσμο. Θέλει να σα ψηφίσει. Πού να καταλάβει τώρα τι διαφορά έχει από το ένα κόμμα στο άλλο εγώ να πω την αλήθεια επειδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πράσινος χώρος μέσα στην Ελλάδα ο στόχος και των δύο των κομμάτων είναι ο ίδιος. Να ανοίξουμε μία φέτα, μία χαραμάδα στην αρχή, να πέσει ένα σπόρο για πράσινη το συνείδηση. Το έχουν προσπαθήσει πολύ, ξέρετε, στο παρελθόν. Πάρα, πάρα πολύ. Δεν σημαίνει ότι το προσπαθήσανε παλιά και δεν έγινε, δεν θα γίνει τώρα. Θα πρέπει να το προσπαθούμε συνέχεια, γιατί έχουμε ανάγκη από πράσινη συνείδηση. Το 37% από το Ταμείο Ανάκαμψη είναι στην πράσινη μετάβαση. Σωστά. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά χρήματα πρόκειται να έρθουν και έρχονται. Έχουν Αυτή τη στιγμή είναι. Έχει ξεκινήσει η, η αποταμίευση. Ε... Okay. Καλά το είπα, διεκταμείευση. Ναι, ναι, ναι. Ελπίζω να μην τα αποταμιεύσει και τα. χώρα μα. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε μια πολύ δεξιά νοοτροπία, σημαίνει ότι είναι ώρα να βάλουμε λεφτά στη μηχανή την οικονομική και να αρχίσουμε να αυξήσουμε την οικονομία μα. Ή άμα είναι μια αριστερή κυβέρνηση, να υποστηρίξουμε περισσότερο τι ανισότητε μέσα στην, στα κοινωνικά στρώματα. Και όμω δεν αφορά τίποτα από αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Πρέπει να γίνουν, αλλά πρέπει να με γίνουν με πράσινο τρόπο. Όχι με τα ίδια χρήματα, αλλά με πράσινο τρόπο, γιατί. Αυτό είναι το μέλλον. Ό,τι πράσινο δεν χτίζεται τώρα δεν θα επιβιώσει το μέλλον. Και τώρα θα σα ρωτά μόνο σα με πάτε. Ε, έχετε μάλλον καταλάβει τι θέλω να ρωτήσω. Ωραία. Λοιπόν, Οικολο... σημειώσει. Οικολογία, οικολογία. <laughs> καταλαβαίνω εγώ την. Ναι, ναι. Για μια χαρά. Όχι απλώ την καταλαβαίνω. Θεωρώ ότι είναι υπερβολικά υποτιμημένη ω έννοια στην Ελλάδα. Έχει και πολιτική ιδεολογία το κόμμα. Η πολιτική ιδεολογία είναι κοντά σε αυτή που έχω και εγώ. Εννοώντα ότι κοιτάμε για κόμμα, συμπερίληψη. Δηλαδή. Όχι, αυτό ακριβώ. Επειδή υπάρχει ο κίνδυνο ο χώρο του πρασίνου να γίνει αριστερό ή δεξιό, όπω πριν το περιέγραψα λίγο, υπάρχει αυτό ο κίνδυνο και να έχουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Ουσιαστικά κοιτάμε για συμπερίληψη. Γι' αυτό ήρθα και, και ταυτίστερα τόσο κοντά μέσα στην, στον πράσινο χώρο. Γιατί χρειαζόμαστε συμπερίληψη. Πρέπει να σταματήσουμε πια να οξύνουμε τι διαφορέ και να πρέπει να τις, να, τις γεφυρώσουμε. Αυτό σημαίνει ότι ο πολιτισμός είναι ο καλύτερος καταλύτης και ο πιο γρήγορος για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια συνεννόηση. Οι διαφορές μόνο με τη συζήτηση μπορούν να αλλάξουν. Μισό λεπτό τώρα. Ε, δεν θα την έκανα αυτήν την ερώτηση, αλλά τώρα εδώ με, προκαλείτε. Τελειώσαμε με τον Πέτρο Κόκαλη. Ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ κοντά σας, τον γνωρίζω επίσης καλά, είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος. Καλλιτέχνη ο ίδιο, ντράμερ, μουσικό, με ευαισθησίε πολλέ γι' αυτά και αρκετά στο χώρο του κέντρου. Γιατί δεν πήγατε εκεί. Γιατί θα υπογραμμίσω και πάλι, ο πράσινο χώρο είναι κάτι που με εκφράζει περισσότερο από κάθε άλλο χώρο. Μα και αυτοί λένε ότι yeah. είναι πράσινοι. Το θέμα είναι ότι ο, ο, ο ε, Κώστας Καλογράνης έχει σπουδάσει ουσιαστικά όλη αυτή την πράσινη συνείδηση μέσω των ε, Ευρωπαίων Πράσινων από το 2018 που έχει ουσιαστικά βάλει αυτή την πλώρη, αυτή την ε, γραμμή. Ασχολείται πάρα πολύ με την ε, πράσινη μετάβαση και με την πράσινη συνείδηση και με τον πράσινο χώρο. Το πώ τα πράγματα πρέπει να είναι σωστά. Και το σημαντικότερο που έχει, δεν έχει κομματικέ αγκυλώσεις, και το σημαντικότερο που έχει είναι ότι κοιτάει για συμπερίληψη. Δεν κοιτά να δώσουμε εμένα τα ενία και θα το πάω το καράβι εκεί που χρειάζεται. Καταλαβαίνω ότι σα έχει εμπνεύσει ο συγκεκριμένο άνθρωπο. Ναι, και έχει τον να και με τη δικιά μου έμπνευση, γιατί εγώ θεωρώντα ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε οριζόντια τον πολιτισμό σε όλε τι πολιτικέ τη Ευρώπη, βλέπω ότι αυτό που πρεσβεύει και ο Κώστας Καλογράνη, ο συμπρόεδρο του κόμματο, είναι, είναι πάρα πολύ κοντά. Άρα, να υποθέσω, μπορώ να εξάγω ένα συμπέρασμα ότι ακόμα και αν δεν τα καταφέρετε στι ευρωεκλογέ, γιατί είναι και με το διάστημα, δεν σα ξέρει πολύ ο κόσμος ενώ δεν είναι... ναι, 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 το, το όνομα ναι. του κόμματος δεν είναι ακόμα πολύ γνωστό ελπίζω να τα καταφέρετε και το Εμεί ελπίζουμε που να αυτό. τα καταφέρουμε αν σε δεν τα καταφέρουμε θα παραμείνω θα παραμείνω μέσα στην ε, πολιτική για να μπορέσω να δώσω περισσότερο χώρο στον πολιτισμό και στον πράσινο χώρο Κύριε Γιώργου, θέλω να σα ευχαριστήσω Με πολύ. Να σα ευχηθώ προσωπικά καλά. καλή επιτυχία. Με Σε ευχαριστώ. κόμματα δεν εύχομαι, γιατί η δουλειά μου είναι τέτοια που δεν πρέπει να το κάνω. Αλλά προσωπικά σα εύχομαι πραγματικά να τα πάτε καλά. Και η αλήθεια είναι ότι θέλω να πω και κάτι. Επειδή έχω ακούσει πάρα πολλέ φορέ και για το πρόσωπό σα, αλλά και για άλλου γνωστού ανθρώπου οι οποίοι κατεβαίνουν στην πολιτική, ότι κατεβαίνουν επειδή είναι γνωστοί. Ναι, προφανώ. Κατεβαίνουν επειδή είναι γνωστοί και του ξέρει ο κόσμο. Πλην όμω το να αποκλείσουμε ανθρώπου οι οποίοι είναι πετυχημένοι στο επάγγελμά του επειδή δεν είναι δικηγόροι, γιατί συνήθω δικηγόροι είναι οι πολιτικοί ή δημοσιογράφοι, είναι μάλλον ρατσισμό. Όλοι οι άνθρωποι, όσο γνωστοί και αν είναι, θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα. Και να πούμε το αυτονόητο ότι αν δεν είσαι γνωστό, δεν μπορεί να σε ψηφίσει ο κόσμο. Άμα δεν σε ξέρει, πώ να βάλει το στουρδάκι εκεί πέρα. Πώ λέγεται το κόμμα σα. Πράσινο κίνημα λέγεται το κόμμα μα. Είναι πολύ καινούριο. Αφορά τον ε, πράσινο χώρο και ευελπιστούμε σε μία θέση μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Να είστε καλά. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλά και πάλι να σα